Ένας 78χρονος και ένας 83χρονος από το Ρέθυμνο, ένας 75χρονος τουρίστας στη Γάβδο και μια 50χρονη γυναίκα στις Γούρνες Ηρακλείου. Τέσσερις διαφορετικές τραγωδίες που εκτελήχθηκαν στη διάρκεια μίας μόλις εβδομάδας στις θάλασσες της Κρήτης. Και την ώρα που οι παραλίες του νησιού εξακολουθούν να βουλιάζουν από κόσμο, επισκέπτες και ντόπιοι δείχνουν να ψηφούν τους κινδύνους της θάλασσας με συνέπεια να μακραίνει συνεχώς η λίστα των νεκρών. Οπωσδήποτε είναι αρνητικό αυτό. Αλλά υπάρχουν κάποια μέρη εδώ, γενικά στην παραλία εδώ, που είναι επικίνδυνα. Ενώ τους λένε οι αυγαστές να μην μπαίνουν, να μπαίνουν. Αλλά θέλει προσοχή. Όλοι βασικά πρέπει να είναι προσεκτικοί. Δεν είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι, όλοι. Ακόμα και όταν υπάρχει κύμα, πολλά μποφόρ δεν τους εμποδίζει. Ακόμα και εμείς που είμαστε από εδώ, ενώ ξέρουμε και τα ρεύματα και όλα αυτά, για να χαλαρώσουμε, για να διασκεδάσουμε, κολυμπάμε και αυτές είναι οι συνέπειες μετά. Οι λουόμενοι σε ένα μεγάλο ποσοστό φέτος στηρούν ευλαβικά τις υποδείξεις των αυγοσωστών, κυρίως όταν η σημαία είναι κόκκινη. Όμως το μεγάλο λάθος που συχνά κοστίζει ανθρώπινες ζωές είναι το κολύμπι με γεμάτο στομάχι, ειδικά από άτομα μεγάλης ηλικίας. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε ότι πρέπει ο κόσμος να κολυμπάει σε μέρη όπου υπάρχουν αυγοσωστικοί πύργοι και είναι, παρακολουθούν τις παραλίες. Έχουμε όμως και περιστατικά ανθρώπων, ειδικά τώρα οι οποίοι είναι μεγάλης ηλικίας, έχουν κάνει πρωινά γεύματα πλήρης και μετά πάνε στη θάλασσα. Αυτό έγινε και με τους δύο ανθρώπους που χάσαν τη ζωή τους 9 και 4. Οι φύλακες άγγελοι των παραλιών της Κρήτης, που μετρούν ήδη χιλιάδες διασώσεις λουωμένων, εφιστούν την προσοχή και στις κατατόπους αρχές, ώστε να επαναπροσδιοριστεί ο σχεδιασμός για τις παραλίες που, αν και ερημικές, κατακλείζονται από κόσμο. Κάποιοι άνθρωποι προτιμούν να πηγαίνουν σε ερημικές παραλίες και σε μέρες που έχει κακές καιρικές συνθήκες. Και είναι τα αποτελέσματα αυτά που λέμε. Πρέπει και με τη δικιά σας τη βοήθεια των δημοσιογράφων, πρέπει μέσα στο χειμώνα να ξαναδούμε τα μέρη που δεν υπήρχαν αυγοσώστες φέτος και στην καινούργια Επιτροπή Παραλιών να τα λάβει υπόψη η Επιτροπή.